τουλάχιστον απορία προκαλεί η πλήρης απουσία εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο και για το ποτάμι που ζητά να συζητηθεί στη Βουλή προημερησίας διατάξεως ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν παρίσταται έτσι παραλύοντας την πραγματικότητα τη λειτουργία της διάσκεψης. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσω ότι με τέτοιου είδους μεθοδεύσεις δεν πρόκειται να παραλύσει ούτε η δημοκρατική λειτουργία, ούτε η κοινοβουλευτική λειτουργία και δεν πρόκειται κανείς να αποδράσει και της θεσμικής και της κοινοβουλευτικής ευθύνης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, δρομολογήθηκαν διαδικασίες για τις οποίες δεν υπήρχε καμία κοινοβουλευτική προεργασία. Η διάσκεψη των Προέδρων δεν είχε προηγούμενη γνώση ή προειδοποίηση ή ενημέρωση και έτσι έχουν μείνει σε εκκρεμότητα ζητήματα και αντικείμενα που αφορούν το κοινοβουλευτικό έργο, τα γνωρίζετε και τα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και για τα οποία πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες δεν προϋποθέτουν την κυβερνητική συμμετοχή. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες εναπόκειται απολύτως στην αρμοδιότητα και στη λειτουργία της Βουλής και στην ευθύνη των μελών του Κοινοβουλίου και της διάσκεψης. Ειδικότερα και επειδή θα αναγκαστούμε να αναβάλουμε, να επαναπροσδιορίσουμε τη διάσκεψη σε 24 ώρες, δηλαδή στις 8 παρατέταρτο αύριο, είναι τώρα 7:30 και εφόσον μέχρι τις 8 παρατέταρτο δεν θα έχουμε απαρτία, έχοντας περιμείνει 1 ώρα και 45 λεπτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θα την επανασυγκαλέσουμε αύριο προκειμένου να γίνει η συνεδρίαση. Θα ήθελα όμως, χάριν και προεργασίας και προετοιμασίας και μιας και δημόσια αναμένουμε για να ξεκινήσει η συνεδρίαση, να σας ενημερώσω για τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο εκκρεμότητας, να συνοψίσουμε και να ετοιμαστούμε προκειμένου να προγραμματιστούν. Αντικείμενο, όπως γνωστοποιήθηκε της διάσκεψης αυτής, είναι η ρύθμιση των εκκρεμοτήτων του κοινοβουλευτικού έργου και της αρμοδιότητας της διάσκεψης. Αναβλήθηκε λοιπόν η διάσκεψη των Προέδρων.